Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, άργησα. Είχε φοβερή κίνηση. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Εσουρού. Οι αρμίλες είστε έτσι. Καλά μπήκα, ε. Και πάμε στο παρακάτω βίντεο. Μισό λεπτό, φίλος. Να συνδέσω το λάπτοπ. Are you ready? Yes. Then we'll begin. Έτοιμος, παιδιά. Πάμε. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εσύ ποιος είσαι τώρα? Απ' το Εσουρού λέτε την ρε Αντώνη. Έλα, Χριστέ και Πανάγια. Τι ήταν αυτό? Κύριε Κανάκη, μόλις δεχτήκατε πρόστιμο για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος. Τι λέει ρε ο τύπος, ποιο προσέβαλα ρε? Επικαλεστήκατε χριστιανικά ιδεώδη επιπατέο. Και επιπροσθέτως προσβάλατε και εμένα. Α, δεν πάμε καλά. Σαν πολλά δε μας τα λες. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ μέσα, τι είναι αυτός ο ήχος πάλι άνθρωπε μου? Ο κύριος Σερβετάς δίνει υπερβολική έμφαση στο Λάμδα. Και δεν μας βλέπουν μόνο Θεσσαλονικής. Είναι προκλητικός και προς τους Αθηναίους. Καλά ο τύπος μας κοροϊδεύει έτσι. Οχ, Χρήστο, κάτι κρύβει το κεφάλι σου ρε. Αθέμητη διαφήμισης αμερικανικής αλυσίδας fast food. Καλά, καλά. Πάμε στο κρύο ανέκδοτο της ημέρας για να τρελαθούμε σήμερα. Εντάξει, άσε, μη μου πεις, ξέρω. Δεν είναι και πάντα κακή η λογοκρισία, ε. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο ίντερνετ της ημέρας με τη Χριστίνα Μουστάκα που είναι δίπλα μου. Γεια σας, αγόρια. Έλα τώρα το παράκανες. Προκαλεί. Μα δεν μπορεί να τη δει κανείς. Ναι, όντως. Είναι έγκλημα. Αλλά τα υπόλοιπα. Τα χρωστάτε. Μην τους δίνετε ιδέες. Μόνο στην περίπτωσή σου κάνει εξαιρέσεις το Εσουρού. Μήπως να σε στείλουμε σένα εκείνο το με το πρόστιμο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και τίποτα.